είναι μια μάχη και με τον χρόνο εκτός από τη μάχη μεταξύ σας. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πιο σωστό παρά το πρώτο. Ότι η μάχη είναι όντως με τον χρόνο, καθώς δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία στη βασική αρχή ενώ ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έναν πλαίσιο προστασίας των δανειζομένων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία αναμεταξύ της σχέσης τράπεζα-δανειζόμενου. Φυσικά μπορεί να διαφωνούμε σε επιμέρους πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας. Αλλά νομίζω η βασική αρχή, στη βασική αρχή μάλλον συμφωνάμε. Το πρόβλημα, όπως ορθά επισημαίνεται όμως, είναι ότι παρά το ότι και το πλαίσιο ενταφερονικότητας, όπως και εκποίησης, ήταν πρόνοια του μνημονίου, η κυβέρνηση επέλεξε να καθυστερήσει σε ό,τι αφορά την προετοιμασία αυτού του πλαισίου. Έχει φέρει αυτά δύο από τα πέντε νομοσχέδια, όχι όλα, για να κατατεθούν στην τελευταία ολομέλεια του σώματος της Βουλής των Αντιπροσώπων και γίνεται ένα ερώτημα κατά πόσο θα προλάβουμε να εξετάσουμε αυτά τα νομοσχέδια μέσα στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας πριν από την ψήφιση των προϋπολογισμών και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα πάρει χρόνο έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι έχουμε μια κλεξίδρα η οποία αδειάζει την πρωτοχρονιά. Ναι, κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω ότι δύο από τα πέντε νομοσχέδια έχουν έρθει, όχι όλα. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φέρει και τα υπόλοιπα πριν από το τέλος του χρόνου. Θα αναμένουμε να δούμε. Αναμένουμε ακριβώς να δούμε το τελικό κείμενο το οποίο ήδη μας έχει αποσταλεί. Και αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ιδιαίτερα περίπλοκες διαδικασίες, πολύπλοκα νομοσχέδια. Δεν είναι απλό ζήτημα ότι θα τα δούμε σε μια συνεδρία και θα τα ψηφίσουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα για τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να γίνει περισσότερη συζήτηση. Υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να πάρθουν σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα κριτήρια, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της εξέτασης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στα πλαίσια του σχεδίου που έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση, αλλά και του άλλου νομοσχεδίου που έχει να κάνει με την διαγραφή κάποιων χρεών κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που έχει και ως στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα εκείνα τα ζητήματα που ακριβώς η Βουλή είχε προσπαθήσει να διευθετήσει με τις δικές της προτάσεις νόμου, τα οποία ελπίζουμε και μάλλον ευελπιστούμε ότι θα περιλαμβάνονται στα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Εκ πρώτης όψεως, τα δύο αυτά νομοσχέδια σας αφήνουν ικανοποιημένο? Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτά τα νομοσχέδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αλλά αντιλαμβάνεστε, μιλάμε μόνο για ένα κομμάτι του συνολικού πακέτου που έχει να κάνει με τη διαδικασία εξέτασης της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, έτσι ώστε να δίδεται ευκαιρία στον δανειζόμενο μέσω μιας διαδικασίας του δικαστηρίου να εξαναγκάζει την τράπεζα να αποδέχεται την αναδιάρθρωση του δανείου του. Είναι σίγουρα μια σωστή διαδικασία η οποία έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες όπως είναι η Ιρλανδία και την οποία έχουμε υιοθετήσει ως μοντέλο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου. Σε αυτό το νομοσχεδίο μπορώ να σας πω ναι, ότι υπάρχουν πολλά με τα οποία συμφωνούμε. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε στην Επιτροπή και θα φανούν ενδεχομένως κάποιες ενδεχόμενα διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές η προσέγγιση μας βρίσκει σύμφωνος. Το πρόβλημα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν έχουν έρθει όλα τα νομοσχέδια. Είναι ένα πακέτο το πλαίσιο αναφερέγγιωτες. Δεν μπορούμε να πιάνουμε μόνο ένα κομμάτι και να λέμε ότι αυτό είναι καλό, χωρίς να ξέρουμε τι περιλαμβάνεται στα υπόλοιπα νομοσχέδια. Όχι, για το αποτέλεσμα μετράει σίγουρα. Ναι, ναι. Και ακριβώς αυτό που παραμένουμε εμείς να ακούσουμε αύριο στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών είναι μια ευρύτερη ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών ή από τους αρμοδίους για το τι θα περιλαμβάνει το συνολικό πακέτο. Για να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε.